χειρουργικό χτύπημα του βγήκε σε κακό. Ο λόγος για 30χρονο άνεργο που εισέβαλε τα ξημερώματα σε οίκο ευγυρία στις Γούβες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα και χειρουργική μάσκα. Μπήκε στις 4 τα ξημερώματα στα γραφεία του Ξενώνα και άδειασε το ταμείο. Αποχώρησε ανενόχλητος καθώς η νοσηλεύτρια βάρδιας φρόντιζε ηλικιωμένους. Η λία που απέσπασε ανέρχεται στα 1000 ευρώ, όμως ο ίδιος καλείται να πληρώσει ακριβά τη διάρρηξη και την κλοπή. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου πήραν στα χέρια τους το βίντεο από τις κάμερες του γυροκομείου και απέσπασαν εικόνες με τις κινήσεις του δράστη. Αφού απέκτησαν ξεκάθαρη εικόνα για το σωματότυπο και τα ρούχα του, σάρωσαν την ευρύτερη περιοχή για να τον εντοπίσουν. Και τα κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες, αφού ο δράστης ήταν γείτονας και ήξερε καλά τα κατατόπια. Αυτό που δεν φαντάστηκε όμως ήταν το γεγονός ότι οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου δεν θα άφηναν την παραμικρή λεπτομέρεια να μην την ερευνήσουν, καθώς πρόσεξαν τον μπλε χρώμα και το ιδιαίτερο σήμα από τη μάρκα των αθλητικών παπουτσιών που φορούσε, τα οποία εντοπίστηκαν στο δωμάτιο που διέμενε και οδήγησαν ουσιαστικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τη σύλληψή του, ο 30χρονος ποντικός, που κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει προσωρινά στις Γούβες, ομολόγησε την πράξη του.